Δεύτερη ζωντανή σύνδεση βέβαια με άρωμα Κρήτης, καθώς το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου Πρωτοπορεί μας κάνει υπερήφανους για ακόμα μία φορά και τα παιδιά απέδειξαν με τους καθηγητές τους και απέδειξαν για ακόμα μία φορά την αγάπη και το σεβασμό που δείχνουν προς την μουσική, καθώς Εύη... Καθώς ξεχώρισαν σε μία συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Μέγαρο Μουσικής, σε μία συναυλία για την Επανάσταση του 1821. Ναι. Παραπάνω από 30 μαθητές, αν δεν κάνω λάθος, συμμετείχαν και νομίζω ότι και το υλικό που έχει έρθει και το βλέπουμε αυτή τη στιγμή μαρτυρά και την προσπάθεια των παιδιών που είναι ξεχωριστή και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αλλά και των καθηγητών τους που είναι πάντα δίπλα τους, τους στηρίζουν και πάνε όλοι μαζί βήματα μπροστά. Είχε ως θέμα τσιλευθεριάς τσιρίγισσας, στο πλαίσιο βέβαια του Δήμερου Επετειακών Εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, από την Επανάσταση του 21. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, είναι διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Κύριε Διευθυντά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τελευταίες σας. Και τον μαθητή, τον Μάνο τον Μυρονάκη, μαθητής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Βαρβεράκη, για ακόμα μία φορά, όπως είπα και στον πρόλογό μου, το Μουσικό Σχολείο πρωτοπορεί στην πρώτη γραμμή με ξεχωριστά μηνύματα. Πραγματικά ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για μας, για το σχολείο μας, για τους μαθητές μας, τους καθηγητές, που φιλοξενηθήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία εκδήλωση. Συμμετείχαν 11 μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και εμείς συμμετείχαμε με μια σειρά δημοτικών τραγουδιών που είχαν σχέση με την Επανάσταση των Κρητών από την εποχή του Νικηφόρου Φωκά μέχρι το 1821. Ήταν μια ολοκληρωμένη δουλειά που τα παιδιά και οι καθηγητές τους δουλέψανε με μεγάλη δυσκολία τους τελευταίους 2 μήνες. Και είχαμε πραγματικά πάρα πολύ θετικά σχόλια από όλους τους παρευρισκόμενους. Να πω εδώ ότι το βίντεο, όπως το είδατε, είναι ερασιτεχνικό. Έχει γίνει βιντεοσκόπηση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία όταν μονταριστεί θα μας δοθεί, θα τα έχουμε ολοκληρωμένη. Και να μας το στείλετε, κύριε Βαρβεράκη, να το προβάλλουμε. Έτσι, ερασιτεχνικό βίντεο εννοείται βέβαια. Ναι. Αλλά φαίνεται όμως το ταλέντο των παιδιών και η δίψα τους, εννοείται. Τι ερασιτεχνικό, τι επαγγελματικό, η ουσία και το νόημα είναι ένα. Το βίντεο ήταν ερασιτεχνικό. Η παρουσία των παιδιών ήταν επαγγελματική. Και κάτι παραπάνω από επαγγελματική. Λοιπόν, Μάνο, να περάσουμε στο Μάνο. Πώς νιώθει ένας μαθητής που δίνει το παρόν στο Μέγαρο Μουσικής? Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Δεν περίμενα ποτέ να ζήσω κάτι τέτοιο και εγώ και όλοι μου οι συμμαθητές και οι φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Χερσονήσου, ο οποίος μας κάλυψε τα έξοδα, αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα, αν θέλετε, να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μαγευτική εκδήλωση. Και ο λόγος βέβαια συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 21. Πόσο μάλλον αυτό, τιμήσαμε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς τώρα ελεύθεροι. Ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής θα μπορούσαμε να τους αποδώσουμε. Μάλιστα, και πίσω από αυτά τα όμορφα λόγια μαθητών, κύριε Βαρβεράκη, κρύβονται και εκπαιδευτικοί άνθρωποι που μοχθούν καθημερινά και επιδιώκουν αυτά τα παιδιά να καταλάβουν πού βρίσκονται, τι υπηρετούν, τι πρεσβεύει αυτή η μέρα, αυτή η επέτειος. Πραγματικά ήταν μια ευκαιρία και για τα παιδιά να βιώσουν όλες αυτές τις όλο τον αγώνα των Κρητών, των προγόνων μας, και ήταν ένα πολύ διδακτικό μάθημα αυτό, και μάλιστα με τους καθηγητές τους μαζί δείξανε πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν όσον αφορά τη μουσική τους παιδεία, και όχι μόνο, διότι όπως γνωρίζετε το Μουσικό Σχολείο παρέχει και γενική παιδεία και μουσική παιδεία, γι' αυτό τα παιδιά βλέπετε και έχουν μια συνολική μόρφωση και μπορούν να εκτιμούν το καλό, την καλή μουσική και γενικά τις τέχνες.
και τις επιστήμες. Μακάρι να βοηθούσε και η πολιτεία και το Υπουργείο αυτές τις δομές, το μουσικό, το καλλιτεχνικό σχολείο που ξέρετε διαχρονικά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και υποστελέχωσης. Ναι, μπορώ να πω ότι με τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των γονέων και της τοπικής κοινωνίας μπορούμε να ξεπερνάμε τα προβλήματα αυτά, προσπαθούμε τουλάχιστον και προχωράμε μπροστά. Δεν μας αρέσει να συγκρούμε. Σωστά, Μάνο. Αυτό... Ναι. Ναι, ότι ας πούμε με τα όποια προβλήματα υπάρχουν μέσα στο σχολείο μας, πτηριακά, ελλείψη καθηγητές, παρόλα αυτά το σχολείο συνεχίζει να βγάζει ταλέντα και τέτοιες εμφανίσεις και συμμετέχουν. Κύριε Βαρβεράκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ξέρετε ότι η εκπομπή εδώ και ο Όμιλος γενικά αγαπά το μουσικό, αγαπά το καλλιτεχνικό σχολείο. Είμαστε δίπλα σας. Το ξέρω, το έχετε δείξει επανειλημμένα αυτό. Βέβαια, και με το καλό να τα ξαναπούμε. Μάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια, τα ξαναπούμε. Το μόνο σίγουρο, λοιπόν.